Ένα άδικο αποτέλεσμα για μας. Προσπαθήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα να εξηγήσουμε στα παιδιά ποιον αντίπαλο έχουμε απέναντί μας, πού είναι τα τροτά του σημεία, να τα βρούμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάση και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ξέραμε ότι τα καλά της Λάρισσας είναι να παίξει πολύ καλά την αντεπίθεση. Προσπαθήσαμε να είμαστε ισορροπημένοι και στο αμυντικό και στο επιθετικό μας παιχνίδι για να μην κινδυνεύσουμε στη μετάβαση. Και ενώ κάναμε 20 και τόσες τελικές, με τόσο κατοχή, δεν μπορέσαμε να βάλουμε τον γκολ, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι κάτι που μας έχει πιάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, 4 παιχνίδια χωρίς γκολ, με μια τόσο ποιοτική ομάδα σαν τη δικιά μας και με τόσες πολλές ευκαιρίες κάθε Κυριακή. Η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε αυτό να το ξαναγυρίσουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα που το δικαιούμαστε και να κερδίσουμε αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα θα παίρνει τα παιχνίδια και θα μπορεί να τα κάνει και να τα παίρνει και σερί. Είμαστε αναχωρημένοι, αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Κάνανε τα πάντα από ό,τι ζήτησε. Ήταν άριστοι αμυντικά. Δεν επιτρέψαμε μετάβαση της Λάρισσας. Επιτεθήκαμε από όλες τις μεριές, από δεξιά, από αριστερά, από τον άξονα, από πάντου. Είχαμε κατοχή μπάλας. Χτυπήσαμε πολλά στημένα. Κάποια στιγμή αυτά που δεν μπαίνουν από το ένα μέτρο και από τη μικρή περιοχή και από μέσα από τη μεγάλη περιοχή με τόσο κόσμο, κάποια στιγμή θα μπαίνουν εύκολα. Βέβαια τώρα μπορεί να πούμε ότι κάναμε συνεχόμενα αποτελέσματα χωρίς νίκες και η ομάδα έμεινε λίγο πίσω. Δεν έμεινε καθόλου πίσω. Είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί να χτίσει σερί και αυτό θα κάνει. Έχουμε εμπιστοσύνη στο υλικό μας. Βλέπετε ότι είμαστε μια ομάδα που αν ήταν άλλη στη θέση μας με τόσες απουσίες δεν παρουσιάζεται το πρόσωπο. Μπαίνουν οι παίχτες και παίζουν σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα έρθει η ρέντα, θα μπαίνουν τα γκολ. Γιατί αυτοί οι παίχτες αυτή τη στιγμή που τα χάνουν και από το ένα μέτρο, κάποια στιγμή θα τα βάζουν γιατί είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και θα έρχονται σε ρή αποτελέσματα. Εμείς είμαστε ήρεμοι μες στην ομάδα. Θέλουμε τον κόσμο συσπηρωμένο δίπλα μας. Η ομάδα προσπαθεί. Θα έρθουν τα αποτελέσματα και πιστεύουμε στο τέλος θα είμαστε στο στόχο μας. Είμαι 4 χρόνια στον Απόλλωνα. 4 διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους. Ξέρω τον καθένα εδώ. Ξέρω τα καλά και τα άσχημα. Έχω λοιπόν την εμπειρία να διαχειριστώ τα πάντα. Είναι σίγουρο ότι στο τέλος η ομάδα θα πετύχει το στόχο της. Είμαστε πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζουμε, ήρεμα, θα βρούμε το φάρμακο και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά. Όσους μας στηρίζουν τους ευχαριστούμε. Με τους άλλους δεν ασχολούμαστε. Θα τους κάνουμε και αυτούς σε λίγο να χειροκροτάνε. Να ευχηθώ στη Λάρισα τα καλύτερα. Είναι μια ιστορική ομάδα, έχω περάσει από εκεί, έχω φίλους. Δίκαια βρίσκεται μπροστά. Σίγουρα είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες. Η πιο σταθερή ομάδα και αυτή που θα έχει υπομονή και ηρεμία θα πετύχει το στόχο της. Σας ακούω. Αρχικά για το θέμα της απόστασης. Θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να χτίσουμε σερί. Δεν το συζητάμε. Κάποια στιγμή όταν ανοίξει η ομάδα με την ποιότητα που έχει και τον τρόπο που έχει, πιστεύω ότι θα πάρει σερί αποτελέσματα. Για να πάμε στο άλλο. Καθημερινά δουλεύουμε στις προπονήσεις με στόχο να τελειώνουμε τις φάσεις. Πολλή δουλειά στο επιθετικό κομμάτι. Από την ώρα που δημιουργούνται οι φάσεις, κάποια στιγμή
το δοκάρι και έξω θα μπει μέσα. Κάποια στιγμή οι φάσεις που γίνονται μέσα στην περιοχή των ριδών θα πάνε προς την εστία. Εμείς που ήμασταν από κάτω σήμερα βλέπαμε μπάλες που περνούσαν ξυστά από το ένα μέτρο, περνούσαν πάνω από το δοκάρι, από το λαγό που είναι εκπληκτικός με το να σημαδέψει, πήγαιναν πάνω από το δοκάρι. Κάποια στιγμή αυτοί όλοι οι παίκτες που έχουν την ικανότητα αυτό θα τα κάνουν. Έχουμε δύο center forward και το ξαναλέω γιατί το έχω πει στην αρχή. Τον Κρητικό και τον Τζιώρα, οι οποίοι από προηγούμενες χρονιές ήταν δύο ποδοσφαιριστές, ήταν από τις πρώτες σκόρες της Β' Εθνικής. Δεν έχουν τη ρέντα αυτή τη στιγμή. Θα πιέσουμε να την βρουν. Τους έχουμε εμπιστοσύνη και με τη βοήθεια όλης της υπόλοιπης ομάδας και του Κουπανά και του Λαγού και των παιδιών που υπάρχουν από πίσω και έρχονται, η ομάδα μας θα βρει τον τρόπο και θα πετύχει τα τέρματα. Άρα λοιπόν υπομονή, εμπιστοσύνη στη δουλειά, εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές, γιατί το αξίζουν, θα έρθουν τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να μας πάει πολύ έτσι. Να ήμασταν μια ομάδα η οποία έκανε μηδέν φάση, να πούμε ναι, έχει πρόβλημα στην ανάπτυξη, έχει πρόβλημα στον τρόπο που θα πάει στην περιοχή, έχει χίλια δύο προβλήματα. Τι να πούμε για τη δικιά μας την ομάδα. Θα κάνω πρόσθεση την επόμενη φορά τις τελικές μας, που έχουμε στα πέντε παιχνίδια, και θα σας πω τον ακριβή αριθμό. Τον έχω χάσει. Τι να κάνω. Και αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Τη μεριά μας τα βλέπουμε έτσι, κάποιοι άλλοι μπορεί να τα βλέπουν αλλιώς. Εμείς εδώ είμαστε και αυτά όλα θα τα βάλουμε σε τάξη. Είδαμε αν και δεν ερχόταν το γκολ, παρότι το μεγάλο σπάκι της ομάδας, να γίνεται η πρώτη αλλαγή στο 78 ή δεύτερη στο 83. Ήταν μια εκατό. Αυτό ήταν δείγμα ότι ήσασταν ευχαριστημένοι από αυτό που παίζανε ή ότι δεν υπήρχε βάθος λόγω των πολλών ελλείψεων στο παρόν. Μια χαρά είμαστε από βάθος. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Όταν μια ομάδα πηγαίνει και πιέζει, να κάνεις αλλαγή, να υπάρχει λόγος. Όταν κουράστηκε ο Αλμπάνης ή κουράστηκε ο άλλος ο παίκτης, βγήκαν ο λόγος. Δεν είναι θέμα βάθος. Μια χαρά είμαστε από βάθος. Μακάρι να έχουν όλες τις επιλογές μας. Εννοείται ότι τώρα αυτή τη στιγμή λείπουν κάποια παιδιά από τραυματισμούς. Όταν γυρίσουμε δεν έχουμε κανένα θέμα. Απλώς στο χρονικό διάστημα δεν έγινε και η τρίτη αλλαγή. Δεν υπήρχε λόγος γιατί η ομάδα εκείνο το χρονικό διάστημα πίεζε. Σταμάτημα χρόνου θα είναι και να μην έχουμε και το πρόβλημα να μην κάναμε την τρίτη αλλαγή. Δεν τα βλέπω ποτέ έτσι. Αν είναι να γίνουν δύο αλλαγές, θα γίνονται δύο αλλαγές. Και μετά όταν η ομάδα πηγαίνει να κάνουμε αλλαγές για να τις κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι. Πάντως και βάθος υπάρχει και εμπιστοσύνη υπάρχει σε αυτούς που είναι απ' έξω. Να μαζευτούμε όλοι μαζί από τους τραυματισμούς και τις τιμωρίες και πιστεύω ότι θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε, πήραμε ένα ποδοσφαιριστή τον Κονέ από παραπάνω κατηγορία. Ένα ποδοσφαιριστή που τον θέλαμε γιατί με τον τρόπο παιχνιδιού του μπορεί να μπει πολύ καλά στην περιοχή, τον πλαγιοκοπείς και έρχεται από έξω. Έχει πολύ καλό το να πάει στην περιοχή, να μπει στην περιοχή. Είναι ποιοτικός με την μπάλα. Έχει καλά τρεξίματα όταν είναι καλά. Έχει ισορροπία στο κομμάτι της επίθεσης και της άμυνας. Άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής όπως τον θέλουμε. Κάναμε επιλογή ξεκάθαρη. Και αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήρθε με τα προβλήματά του λόγω βίζας, λόγω του ότι δεν έκανε προετοιμασία, με τους γυμναστές και το πρόγραμμα που ακολουθούμε, του δίνουμε τη δυνατότητα να, επειδή περιμένουμε από τον Κονέ να κάνει αυτό για τον οποίο τον φέραμε, του δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από παιχνίδια να πάρει και τα τρεξίματα, να πάρει και τη λειτουργία, να πάρει και τα παιχνίδια. Κάποια στιγμή ο Κονέ θα είναι όπως πρέπει να είναι. Έχουμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο, θα είναι όπως πρέπει να είναι και ο μέτριος Κονέ μπορεί να κάνει πράγματα, έτσι. Έχουμε το πρόγραμμά μας με τον Κονέ. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα ο Κονέ θα είναι ο παίχτης που έχουμε επιλέξει και θα μας βοηθήσει. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά του. Είναι συγκεντρωμένος ποδοσφαιριστής. Θα μας βοηθήσει και αυτός γιατί είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται απ' έξω και σκοράρει. Κάποια στιγμή θα τα βρούμε όλα. Και τους καλούς τους παίχτες. Τους δίνεις και τον χρόνο. Έγινε μια φάση ένα χέρι του Νικολακάκη που είναι να βάλει στο δεύτερο μέτρο. Ο λυπής ήταν στα 4 με 5 μέτρα. Θεωρείτε ότι αποκλειδίκαν τις τελικές φάσεις. Να πω κάτι. Αρχικά, επειδή
Με ενημερώσανε για την συνέντευξη που προσφέρεσαι του προηγούμενου, του Νικολακάκη. Δεν υπάρχει θέμα να είπε ο Αλμπάνης ότι δεν είναι πέναλτι. Τώρα το ρωτήσαμε μέσα. Έτσι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εμείς από έξω, γιατί πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής μπορεί να δίπλα στη φάση και να μην το δει. Ο ποδοσφαιριστής αρχικά ο δικός μας δεν είπε τίποτα στον Νικολακάκη από ό,τι μας είπε. Είπε ότι διαμαρτύρηθηκα γιατί έπρεπε να διαμαρτυρηθώ. Αλλά από εκεί και μετά, γιατί έπρεπε να διαμαρτυρηθώ με αυτό που είπα. Από εκεί και μετά δεν είπε τίποτα ο ποδοσφαιριστής από ό,τι μας έχει πει τώρα μέσα. Και εμείς αυτοί που ήμασταν απ' έξω από το παιχνίδι είδαμε ότι έγινε ένα πέναλτι καρφί το χέρι. Κάτω. Σαν να κάρφωσε την μπάλα. Έτσι δεν είναι, για έκανα λάθος. Δεν έχω δει φάσεις, γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς τα είδατε μάλλον καλύτερα. Έγινε το χέρι. Δεν έγινε η κίνηση να χτυπηθεί προς τα κάτω η μπάλα. Έτσι δεν ήταν, δεν έκανα λάθος λοιπόν. Όχι, όχι, δεν. Κάποιες φορές εμείς μέσα από την ένταση του παιχνιδιού μπορούμε να δούμε και κάτι λάθος. Εμείς διακρίναμε ότι η μπάλα κατέβηκε με το χτύπημα. Αυτό είδαμε. Εντάξει, τώρα τι να πω, πέναλτι. Τι να πω, να κάτσω να συζητάω όταν η ομάδα μου έχει τόσο πίεση, τόσο. Τι να ασχοληθώ με το διαιτή. Θα φανεί και σαν δικαιολογία, δεν θέλω να το κάνω. Το είδε, δεν το είδε. Ας ευχηθούμε να μην το είδε. Αλλά όλα τα άλλα, εμείς η δουλειά μας, οι διαιτητές να κάνουν τη δουλειά τους, μην τους τρελαίνουμε κι αυτούς και μακάρι να σφυρίζουν ό,τι βλέπουν. Πάντως στο χέρι λένε ότι υπήρξε. Εντάξει, πέρασε και αυτό, πάμε παρακάτω. Κάποια ερώτηση. Εντάξει, είμαστε καλό. Καλησπέρα σας και από εμένα. Σήμερα είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Και νομίζω σήμερα βγάλαμε αυτό που μας είπε ο προπονητής μας όλη τη βδομάδα, το βγάλαμε μέσα στο γήπεδο. Είχαμε πάρα πολλές φάσεις για γκολ και νομίζω ότι μια ομάδα υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν δεν βάζεις γκολ, τουλάχιστον δεν χάνεις. Και νομίζω σήμερα δεν απειληθήκαμε ούτε μια στιγμή από τον αντίπαλο. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Δεν ξέρω αν εσείς είδατε κάτι άλλο. Εγώ αυτό είδα. Συνεχίζουμε. Είναι ένας μαραθώνιος στο πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Είναι 29 παιχνίδια. Και πρέπει να είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι μαζί, μια γροθιά, για να μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί ο στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά έχω να πω εγώ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Τι χρειάζεται ο Απόλλωνας με εμφανίσεις από τη σημερινή για να γυρίσει το εκπομπή? Νομίζω το είπε και ο προπονητής μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι το γκολ. Όλη τη βδομάδα δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Δουλεύουμε στις μένες φάσεις, δουλεύουμε στα τελειώματα των φάσεων. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν βάζουμε γκολ. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργούμε και φάσεις. Δημιουργούμε, όπως είπατε και εσείς, 23 φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν κάνεις τόσες πολλές φάσεις, κάποια στιγμή θα μπει το γκολ. Δεν γίνεται να σε πηγαίνει συνέχεια έτσι. Ευχαριστώ.